Κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών αλλά και μεγάλων συγκεντρώσεων σκόνη στην ατμόσφαιρα είναι τα χαρακτηριστικά του δεύτερου μήνα της Άνοιξης, ο οποίος μπήκε δυναμικά με τον υδράργυρο να φτάνει μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υψηλές θερμοκρασίες και ο έθριος καιρός αναμένεται να επικρατήσουν μέχρι και την Τετάρτη. Θερμοκρασιακά, κειμενόμαστε σε αρκετά πιο ψηλές θερμοκρασίες από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Είναι μια περίοδος η οποία επηρεάζεται από θερμές αέριες μάζες η περιοχή μας. Αναφέρουμε ότι σήμερα στο εσωτερικό η μέγιστη θερμοκρασία έχει φτάσει τους 31 βαθμούς. Κανονικές για την εποχή είναι γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τις μετρήσεις του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ η οριακή τιμή σκόνης είναι τα 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, σήμερα έφτασε τα 164,7 στη Λευκωσία, τα 78,2 στην Πάφο, τα 77,6 στην Λάρνακα, τα 74,9 στη Λεμεσό και τα 61,9 στο Παραλίμνη. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στην ατμόσφαιρα παρατηρείται και θα εξακολουθήσει να παρατηρείται αραιή σκόνη. Οι συγκεντρώσεις στις οποίες κατά διαστήματα αναμένονται να είναι πιο αυξημένες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μέσα στο επόμενο διάστημα δεν αποκλείεται η θερμοκρασία να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο χαμηλά από τα κανονικά επίπεδα. Στο Λονδίνο βρίσκεται ο